το δελτίο τύπου το αποστήλαμε και προς το νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας, στους συναδέλφους μας, συλλόγους ασθενών, στο Σύλλογο Καρκινοπαθών, στο Σύλλογο Ζαχαροδιαβητικών, στα ΑΜΕΑ, δηλαδή το στείλαμε γενικά σε κάποιες κοινωνικές ευαίσθητες ομάδες, στα πλαίσια μιας ενημέρωσης. Γιατί πιστεύουμε, είδατε κι εσείς, κάποιες συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται σε κεντρικές πλατείες των πόλεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει μία έντονη παραπληροφόρηση στο κομμάτι των εμβολίων. Και θα πρέπει, όπως η κυβέρνηση έβαλε στο παιχνίδι του Δήμου την περιφέρεια και ζητάει από κάποιους φορείς να ενημερώσουν τον κόσμο στο κομμάτι αυτό, θεωρούμε ότι πρωταρχικό ρόλο σε όλο αυτό και συντονιστής αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η Ιατρική Σύλλογη. Και μας είχε κάνει τότε εντύπωση και το συζητήσαμε και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, πως η κυβέρνηση στρέφεται προς τους Δήμους και την περιφέρεια και δεν στρέφεται στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Στους καθήλυνα αρμόδιους κατά κάποιο τρόπο. Όχι, και είναι ο φορέας αυτός, ο οποίος 1η Σεπτεμβρίου θα λογοδοτήσει αν τα μέλη του είναι ανεμβολίαστα. Κυρία Βασιλείου, στο δελτίο αυτό έχετε μία σειρά ερωταπαντήσεων, να πω, οι οποίες γίνονται εύκολα κατανοητές από τον πιο απλό και όχι φυσικά μόνο από τον επιστημονικό χώρο. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω και εισπράττω στο ιατρείο μου, όπως και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι υπάρχει ένας υπερκορισμός από πληροφορίες. Και ότι η κυβέρνηση επικοινωνιακά λίγο το κομμάτι το έχει χάσει. Μάλιστα. Ίσως και αυτό δημιουργεί, λέτε, στο μυαλό του κάθε ενός κάποιες σκέψεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πίσω. Δημιουργούνται αντιφάσεις. Όταν ο παιδίατρος, πάτε το παιδάκι σας και σας λέει αναλαμβάνω την ευθύνη, τάδε του μηνός θα έρθεις και θα το εμβολιάσουμε, να. Σημαίνει ότι ο γιατρός έχει εξετάσει το παιδί κλινικά και κρίνει ότι είναι ικανό να κάνει το εμβόλιο. Το κομμάτι των εμβολιασμών και των μαζικών εμβολιασμών θα έπρεπε να βγει μια ανακοίνωση για αυτούς οι οποίοι πραγματικά φοβούνται να πάνε στον θεράπον γιατρό τους, τον οικογενειακό τους γιατρό, στον παθολόγο τους, να ενημερωθούν. Αν έχουν κάποια υποψία ότι πάσχουν από κάποιο άλλο νόσημα το οποίο μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα, όπως είναι μια θρόμβωση, να κάνουν και κάποιες εξετάσεις, να πιστοποιήσει ο συνάδελφος ότι είναι ικανοί να εμβολιαστούν και να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το επίσημο κράτος και να λέει στον πολίτη εσύ θα αναλάβεις την ευθύνη και πρέπει να πας να κάνεις το εμβόλιο. Το θέτετε πάρα πολύ. Το οποίο είναι η ιατρική πράξη, να. Και θα πρέπει την ευθύνη αυτή να την αναλάβει ο γιατρός ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του ασθενού. Γιατί είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις ασθενών που ανέβηκαν οι άνθρωποι με βαρύ ιστορικό στο νοσοκομείο και κάποιοι συνάδελφοι σωστά έπραξαν και τους είπαν ότι εγώ δεν μπορώ να αναλάβω να σας εμβολιάσω. Δεν σας γνωρίζω καν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα στη Δράμα, τι εικόνα μπορούμε να δώσουμε προς όλους εμάς τους συμπολίτες, κυρία Βασίλη? Άμα υπάρχει ένα έντονο εμβολιαστικό κύμα. Δεν έχουμε μάθει ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το βλέπουμε, το βιώνουμε όλοι, στους συγγενείς μας, στο περιβάλλον μας, το οποίο έχει διαφορετικά πρόσωπα. Τι? Το κίνδυνο όμως είναι ότι αυτό το οποίο εγώ είδα και να σας πω την αλήθεια ήταν σοκαριστικό για μένα είναι ότι στις συγκεντρώσεις αυτές χειροκροτούσαν και υπήρχαν εκεί νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι στις ηλικιακές ομάδες 18-35. Είδα ανθρώπους να χειροκροτούν πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά να τα πιστεύουν. Μιλάμε για κάποιες μεσαιωνικές αντιλήψεις. Μιλάμε για κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι και σκοταδιστικές. Οι οποίες και υποστηρίζονται και από το διαδίκτυο ιδιαίτερα πολύ. Βεβαίως, και ίσως βεβαίως. Αυτό να είναι, αν το 1918 υπήρχε το διαδίκτυο, έχω την εντύπωση, κυρία Βασιλείου, αυτή τη στιγμή εγώ και εσείς σίγουρα δεν θα υπήρχαμε και να έχουμε τη δυνατότητα μάλιστα και να μιλάμε. Και να σας πω και κάτι, αν εμείς σαν ιατρικός κόσμος είχαμε τη δυνατότητα να σας αλλάξουμε το DNA σας, να ξέρετε ότι θα το χρησιμοποιούσαμε για όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία νοσηλεύονται σε ογκολογικές μονάδες, των οποίων το DNA αποδεδειγμένα είναι η αιτία της αρρώστιας. Δεν θα περιμέναμε να αλλάξουμε το DNA κανενός υγιών ανθρώπων, ας πούμε, ναι. Τα μόνο αυτών των ανθρώπων που νοσούν λόγω του γεγονότος ότι είναι γονιδιακή προδιάθεση της αρρώστιας. Πιστεύω συνειδητά ότι δεν πρέπει να εμβολιαστώ και δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Μπορώ να υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα νοσήσω και δεν θα προκαλέσω την νόσο
σε κάποια ομάδα πολιτών η οποία είναι ευαίσθητη, όπως είναι τα μικρά αυτά παιδιά τα οποία νοσούν είτε από χρόνιες παθήσεις είτε είναι ογκολογικοί ασθενείς. Δεν υπογράψουμε αυτό. Ας αναλάβουμε δηλαδή την ευθύνη, γιατί κάποια στιγμή βγήκε ένας ακαδημαϊκός και είπε ότι ο ανεμβολίαστος είναι σαν να βγαίνει στον δρόμο με ένα πιστόλι και να πυροβολεί ανεξέλεγκτα και να σκοτώνει όποιον βρει μπροστά του. Άλλον θα τον τραυματίσει, άλλον μπορεί να τον σκοτώσει επί τόπου, άλλον μπορεί να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο και να πεθάνει εκεί. Για ποιο λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Και εν πάση περιπτώσει, αν πιστεύουμε ότι τα εμβόλια κάνουν τόσο μεγαλύτερο κακό από την νόσο, γιατί προσπαθήσαμε σαν επιστημονική κοινότητα γρήγορα να φέρουμε στην παραγωγή αυτά τα εμβόλια? Γιατί πρέπει να βλέπουμε πίσω πάντα μία σκοπιμότητα? Ποια οικονομική σκοπιμότητα υπάρχει όταν τα εμβόλια είναι ελεύθερα, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση? Τα λέτε πάρα πολύ καλά, κυρία Βασιλείου. Σκοπός είναι αυτές οι φωνές να πληθύνουν, σκοπός είναι αυτές οι φωνές να ακουστούν και εμείς μέσα από αυτό το δελτίο μας το υποστηρίζουμε. Είναι το εξής, ότι εμείς σαν ιατρικός σύλλογος δράμας ανοίγουμε έναν διάλογο και ανοίγουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους πολίτες. Βρισκόμαστε στα γιατρία μας, με εθελοντές γιατρούς θα βγούμε και θα πάμε σε πολιτιστικές ομάδες, θα πάμε σε καπί, θα πάμε σε κηφί, θα πάμε σε κέντρα υγείας, θα πάμε σε καφενεία, θα πάμε όπου μπορούμε να φτάσουμε, έτσι ώστε να δώσουμε τη γνώση και να συζητήσουμε με αυτούς που αντιλαμβανόμαστε ότι φοβούνται. Αυτούς όμως που πιστεύουν σε δυσιδαιμονίες και ζουν, πώς να σας πω, σε εποχές μεσαίωνα, πώς μπορούμε να συζητήσουμε?